Αξιότιμα κύριε Πρίτανη, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση να μιλήσω σήμερα σε αυτή την εξαιρετική ημερίδα. Το θέμα μου είναι επιδημιολογία της COVID, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Τώρα για το παρελθόν και για το παρόν θα σας πω πολλά πράγματα, για το μέλλον δεν ξέρω αν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα, θα το δούμε. Λοιπόν, ο κορονοϊός ξεκίνησε από τις νυχτερίδες, όπως ξέρουμε, και όπως μας επληροφόρησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά από επιτόπια αυτοψία πριν από 2 μήνες. Και είτε απευθείας από την νυχτερίδα, είτε μέσω του παγκολίνου, έφτασε στον άνθρωπο και ξεκίνησε την νέα πανδημία από κορονοϊό που όλοι ξέρουμε. Το Δεκέμβριο του 2019, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ειδοποίησε τον κόσμο ότι υπάρχει μια μυστηριώδης πνευμονία η οποία εξαπλώνεται με επιδημική ταχύτητα στην Κίνα και μάλιστα στην επαρχία Χουμπέι και στην πόλη Γουχάν. Και μια μεγάλη συρροή περιστατικών συσχετίζεται με την ανοιχτή αγορά της πόλης Γουχάν. Από εκεί και πέρα, η επιδημία εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Στις 11 Μαρτίου του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε μια παγκόσμια πανδημία. Και σήμερα, αυτή είναι η εικόνα που έχω από το παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, που βλέπετε ότι όλοι οι Ιφίλιοι είναι κόκκινοι, δηλαδή η πανδημία, όσο λέει και το όνομά της, είναι παντού σε όλη την Ιφίλια. Καμία χώρα δεν έχει γλιτώσει από την οργή της. Πάμε λοιπόν να δούμε με το τώρα. Ποια είναι η κατάσταση τώρα στον κόσμο? Αυτή είναι η τελευταία στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι δηλαδή μέχρι χτες. Μέχρι χτες λοιπόν είχαμε σχεδόν 145 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα και δυστυχώς πάνω από 3 εκατομμύρια θανάτους. Εάν δούμε το χάρτη με το βαθύ πράσινο χρώμα, είναι οι χώρες οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και βλέπετε ότι η Αμερική, η Βόρεια και Νότια, η Ευρώπη αλλά και η Μέσα Ανατολή έχουν σημαντικό πρόβλημα και βλέπετε τώρα εμφανίζεται και από την Ασία εμφανίζεται και η Ινδία με σημαντικό πρόβλημα της πανδημίας. Για να δούμε τώρα αναγεωγραφική περιοχή που είναι τα περισσότερα κρούσματα. Η Αμερική, η Βόρεια και Νότια έχει τα περισσότερα, τα 60 εκατομμύρια κρούσματα και ακολουθεί η Ευρώπη με σχεδόν 50 εκατομμύρια κρούσματα και πολύ παρακάτω είναι η Ασία και ιδίως η Νοτιοανατολική Ασία, η οποία όμως έχει μια πολύ έντονα ανωδική τάση όπως βλέπετε στο γράφημα δεξιά. Ακολουθεί η Ανατολική Μεσόγειος, με την οποία είναι η Μέσα Ανατολή, κατά κύριο λόγο και η Βόρεια Αφρική, η Αφρική και ο Δυτικός Ειρηνικός Ωκεανός, που είναι Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Αλλά κατά κύριο λόγο βλέπουμε ότι το σημαντικό πρόβλημα είναι Αμερική και Ευρώπη. Εάν πάμε στους θανάτους αναγεωγραφική περιοχή, το μεγαλύτερο, αν θέλετε, κόστος το είχε η Αμερική, η Βόρεια και Νότια με σχεδόν 1,5 εκατομμύρια θανάτους, Ευρώπη περισσότερο από 1 εκατομμύριο θανάτους και ακολουθεί η Νοτιοανατολική Ασία και Ανατολική Μεσόγειος. Εάν δούμε τώρα ποιες είναι εκείνες οι ηλικίες οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα, θα το δούμε από το γράφημα αυτό το οποίο δείχνει την κατανομή των νοσηλιών στην Αμερική, στις ΗΠΑ της Αμερικής. Είναι τα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού. Βλέπετε με την πράσινη γραμμή νοσηλεύονται, που σημαίνει ότι νοσούν βαρύτερα, κυρίως άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Αυτή λοιπόν είναι η πολύ μεγάλη ομάδα κινδύνου για άνω των 65 ετών και ακολουθεί αμέσως κάτω η ομάδα των 50 έως 64 ετών. Άρα λοιπόν πολύ γρήγορα μάθαμε ότι η ηλικία είναι ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου για να νοσήσει κανείς σοβαρά και δυστυχώς να αποβιώσει από την νόσο. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι εκείνες οι χώρες τώρα, όχι οι περιοχές, αλλά οι χώρες με τα περισσότερα κρούσματα, με το βαρύτερο φορτίο. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 31 εκατομμύρια και μισό εκατομμύρια κρούσματα, βλέπετε εδώ πέρα. Η Ινδία με 16 εκατομμύρια. Η Ινδία πέρασε πλέον την Βραζιλία και κοιτάξτε στην καμπύλη της την απότομη άνοδο που έχει τον τελευταίο καιρό, δηλαδή τους τελευταίους 1-2 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι η Ινδία εξελίσσεται πλέον στο επόμενο καυτό σημείο της πανδημίας στον κόσμο. Η Βραζιλία με 14 εκατομμύρια πλήρωσε ένα βαρύτατο φορτίο και κυρίως ένα φορτίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι η πολιτεία εκεί αποφάσισε να μην λάβει περιοριστικά μέτρα. Βλέπετε λοιπόν υψηλά
με άλλο αριθμό κρουσμάτων, ο οποίος επιμένει για πάρα πολύ καιρό. Σχεδόν τώρα έχει φτάσει σχεδόν το ένα χρόνο. Η Γαλλία, από την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα με τα περισσότερα κρούσματα, 5.300.000. Η Ρωσία, η Τουρκία έχει σημαντικό πρόβλημα, το οποίο τώρα τελευταία επιδεινώνεται το τελευταίο μήνα, επιδεινώνεται πολύ σημαντικά. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα πολύ σημαντικό δεύτερο κύμα τον χειμώνα που μας πέρασε, αλλά τώρα πλέον η κατάσταση είναι σε απόλυτο έλεγχο. Γι' αυτό ακριβώς και σταμάτησαν οι περιορισμοί, όπως θα έχετε ακούσει. Και η Ιταλία είχε το γνωστό περιβόητο πρώτο κύμα στη Βόρεια Ιταλία. Ακόμα όμως ταλανίζεται από την πανδημία, όπως βλέπετε. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η πορεία της επιδημίας στον χρόνο από τον Μάρτιο το Δεκέμβριο μάλλον του 2019 μέχρι σήμερα. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει μια σαφή ανωδική πορεία, έκανε ένα απότομα σε παγκόσμιο επίπεδο, μια απότομα άνοδο τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, ως αναμένετο, γιατί επικρατεί μια αναπνευστική λίμωξη, αλλά και το pattern που έχει ενδεχομένως και η γρήπη και άλλες λίμωξεις του αναπνευστικού. Στα μέσα Ιανουαρίου υπήρξε μια ύφεση και ακολούθησε ένα δεύτερο κύμα, το οποίο άρχισε Φεβρουάριο και Μάρτιο. Είναι ακριβώς το ίδιο pattern που έχει και η γρήπη. Έτσι, κάθε χειμώνα αυτό μας κάνει η γρήπη. Έτσι, έχει ένα πρώτο κύμα το οποίο χτυπάει τον Ιανουάριο, πιο πολύ, αρχίζει Δεκέμβριο-Ιανουάριο, και μετά μια μικρή ύφεση και επανέρχεται Φεβρουάριο-Μάρτιο. Και ένα ανάλογο pattern ακολούθησαν και οι θάνατοι σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ είχαμε ένα σχετικό αρκετού θανάτου στο πρώτο κύμα, το οποίο δεν ήταν αρκετά υψηλό. Αλλά είχαμε πολλούς θανάτους γιατί δεν ξέραμε τότε πώς να χειριστούμε αυτούς τους αρρώστους και γιατί τα συστήματα υγείας των χωρών οι οποίες επλήγησαν ήταν ανέτοιμα για μια πολύ μεγάλη συρροή κρουσμάτων. Για να δούμε την πορεία της επιδημίας ανά περιοχή του κόσμου, βλέπετε στην Αμερική, Βόρειο και Νότιο, είχαμε μια σχετικά απότομη άνοδο και το καλοκαίρι, μάλλον άνοιξε καλοκαίρι φέτος, και το επόμενο κύμα, το οποίο είναι το χειμώνα φέτος. Η Ευρώπη. Μετά την απότομη εμφάνιση στην Ιταλία, μετά είχαμε το φθινόπωρο και το χειμώνα αυτή την άνοδο και το pattern το οποίο ακολούθησε και όλος ο κόσμος, μια ελαφρά ύφεση και επάνωδο. Εκείνο το οποίο μας αγγίζει πάρα πολύ είναι αυτό που γίνεται τώρα στην Ινδία κατά κύριο λόγο, με το Νότιο Ανατολική Ασία και Ινδία, όπου έχουμε ένα ισχυρότατο κύμα αυτή τη στιγμή, το οποίο χτυπάει τη χώρα αυτή. Υπάρχει και η λεγόμενη ειδική μετάλλαξη, που έχετε ακούσει. Και όσον αφορά την Μέσα Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, πάλι έχουμε το pattern που έχει και η Ευρώπη. Στην Αφρική είχαμε δύο κύματα, μάλλον ήπια. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πολύ ήπια στην Αφρική. Δεν ξέρω πού θα είναι το μέλλον. Ενδεχομένως η χώρα αυτή είναι αεροκατοικημένη και οι κάτοικοι είναι πολύ νέα, πολύ νέοι. Δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας είναι πολύ χαμηλός. Με αποτέλεσμα ενδεχομένως να μην έχει σημαντικό πρόβλημα. Θα δούμε όμως στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και η κατάσταση στον Ειρηνικό ωκεανό. Βάζω από χώρες την πολύ αξιοπερίεργη εικόνα της Κίνας, η οποία έχοντας σχεδόν ένα μέσο όρο 7 ημερών 6.000 νέα περιστατικά στην αρχή της πανδημίας, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2020, πολύ σύντομα, δηλαδή από τον Απρίλιο, έφτασε να έχει ένα διψήφιο αριθμό κρουσμάτων, ο οποίος συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή η επιδημία εκεί πέρα σχεδόν εξαφανίστηκε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε αυτό το φαινόμενο, δηλαδή η Κίνα ξεκινάει την πανδημία και μετά την ελέγχει απόλυτα. Μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια, αν θέλετε. Η Ιταλία, η γειτόνισσά μας, είχε αυτό το μεγάλο και την απότομη έναρξη με τον Μπέργαμο, που θυμόμαστε όλοι, τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2020. Μετά είχαμε το δεύτερο κύμα Οκτώβριο-Νοέμβριο κλπ. Ήφεση τον Ιανουάριο και ένα ακόμη επόμενο κύμα, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, αλλά σε σαφή πτωτική τάση όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι. Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα είναι και το Ισραήλ. Το Ισραήλ είχε ένα εντονότατο πρόβλημα. Η επιδημία επιτέθηκε στην κυριολεξία μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή Αύγουστο-Σεπτέμβριο, και συνέχεια στον Οκτώβριο, στον Νοέμβριο-Δεκέμβριο είχε ένα πολύ έντονο κύμα, φτάνοντας έως και 10.000, ένα ανθρώπινο έως και 10.000 την ημέρα μέσω κατά μέσον όρο. Αυτή τη στιγμή έχει μια απότομη θεαματική κάθοδο. 9 Απριλίου έχουμε 171 κρούσματα και ένα μέσο όρο των 7 ημερών και γύρω μέσο 160 κρούσματα. Τι συνέβη? Μόνο αυτό που συνέβη είναι ο εμβολιασμός. Το Ισραήλ έχει αυτή τη στιγμή φτάσει, έχει ξεπεράσει το 60%, πλησιάζει το 70% του πληθυσμού, το οποίο έχει πάρει τουλάχιστον μία δόση από το εμβόλιο της Pfizer. Άρα φαίνεται ότι αυτός
Το εντονότατο πρόγραμμα εμβολιασμού είναι αυτό το οποίο έκανε αυτή τη θεαματική πτώση στα κρούσματα στο Ισραήλ και ευχόμαστε όλοι να δούμε το ίδιο φαινόμενο και στην Ελλάδα μας και σε όλη την Ευρώπη, βέβαια, και σε όλο τον κόσμο. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με την COVID-19 στην Ελλάδα, ποια είναι τα επιδημιολογικά, η επιδημιολογική της πορεία. 1 Φεβρουαρίου του 2020 η κυβέρνηση ορίζει έναν κύριο σύμβουλό της για την επιδημία, είναι ο καθηγητής ο κύριος Τσιόδρας, και στις 17 Φεβρουαρίου ορίζει και μια επιτροπή από 24 ειδικούς για να χειριστούν, να συμβουλεύουν την κυβέρνηση, είναι λεγόμενη επιτροπή. Μία από τις πρώτες αποφάσεις της Επιτροπής ήταν να σταματήσει όλες τις απευθείας πτήσεις από την Κίνα στην Αθήνα που ακόμη υπήρχαν τότε το Φεβρουάριο. 26 Δευτέρου είχαμε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, το επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια γυναίκα που είχε ταξιδέψει στο Μιλάνο για να δει την εβδομάδα μόδας, γιατί ήταν και η ίδια ασχολιόταν με τα ρούχα. Άρα λοιπόν είχε πάει στο επίκεντρο της επιδημίας, εκεί πέρα μολύθηκε, γύρισε στη Θεσσαλονίκη και ήταν το πρώτο κρούσμα. Την αμέσως επόμενη μέρα η Επιτροπή κατήργησε, απαγόρευσε όλα τα καρναβάλια στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Πάντα που ήταν δίπλα στην Ιταλία. Η πρώτη συρροή στην Ελλάδα έγινε από ταξιδιώτες. 3 Μαρτίου λοιπόν του 2022 περιστατικά COVID ανιχνεύτηκαν στο νοσοκομείο της Πάτρας στην ομάδα του καθηγητή του κ. Γόγου. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν ταξιδέψει στην Ιερουσαλήμ τις αμέσως προηγούμενες ημέρες. Βρέθηκε λοιπόν ότι ήταν μέρος μιας ομάδας 53 προσκυνητών στον Ιερουσαλήμ. Ελέγχθηκαν όλοι οι προσκυνητές και οι 48 από αυτούς βρέθηκαν θετικοί. Από αυτούς οι 41 έκαναν συμπτώματα, οι 20 μπήκαν στο νοσοκομείο και οι 2 κατέληξαν. Είχαμε λοιπόν και τον πρώτο θάνατο από COVID-19 στην Ελλάδα. Ακολούθησε η συρροή της Καστοριάς. Στην Καστοριά, μεταξύ 20 και 24 Φεβρουαρίου, 350 γουναράδες της Καστοριάς επισκέφθηκαν τη Διεθνή Έκθεση Γούνα στο Μιλάνο, την MIFUR 2020. Και το Μιλάνο μας καθέστρεψε στην κυριολεξία. Οι άνθρωποι αυτοί γύρισαν στην Καστοριά. 10 Μαρτίου του 2020 είχαμε μια συρροή περιστατικών στην Καστοριά και 15 Μαρτίου καταγράφηκε μια πολύ μεγάλη συρροή κρουσμάτων στο προσωπικό του νοσοκομείου της Καστοριάς, το οποίο έκλεισε. Είχαμε την πρώτη λοιπόν νοσοκομειακή συρροή και είχαμε και τον πρώτο θάνατο ενός εργαζόμενου στο νοσοκομείο, εργαζόμενου υγείας. Και στις 6 Μαρτίου συνέβη ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Με είχαν πάρει τότε τηλέφωνο από ένα μικρό νοσοκομείο της Αθήνας, μια κλινική στο κέντρο της Αθήνας, ότι ανακάλυψαν ένα θετικό κρούσμα. Οπότε τους ρωτήσω τον που έχει ταξιδέψει ή αν έχει έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα. Δεν είχε ταξιδέψει ποτέ, δεν είχε κανένα κρούσμα στο περιβάλλον του. Πώς μολύθηκε, ήταν ένας 69, ο οποίος ταξίδευε πολύ με το μετρό στην Αθήνα, άρα μολύθηκε στο μετρό. Επομένως, ήταν πολύ σημαντική ημερομηνία 6 Μαρτίου του 2020, γιατί τότε καταλάβαμε ότι ο ιός πλέον ήταν στην κοινότητα. Δεν σχεδόταν με ταξίδια, ούτε με συρροές, ήταν στην κοινότητα για ξεφύγει, άρα ήταν εδώ η επιδημία. Έτσι λοιπόν έχουμε το πρώτο κύμα με 2.625 κρούσματα από τον Μάρτιο μέχρι και 3 Μαΐου. 26 Φεβρουαρίου είπαμε μέχρι 3 Μαΐου, 2.625 κρούσματα με ένα συνολικό ρυθμό 23 σχεδόν κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπήρχε στην Αττική, ήταν τα 1.500 κρούσματα, σχεδόν το 60% των κρούσματων. Περίπου είχαμε ένα διάμεσο 293 κρούσματα ανά εβδομάδα και το μεγαλύτερο πρόβλημα, μεγαλύτερη συρροή, αυτά τα περισσότερα κρούσματα, είχαμε την εβδομάδα 13, η οποία είναι ακριβώς μια εβδομάδα μετά το lockdown. Εδώ λοιπόν είναι η αναεβδομάδα τα κρούσματα, σε αυτό το ιστόγραμμα που βλέπετε. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ είναι 18 Μαΐου, 23 Μαΐου εδώ περίπου με 60 κρούσματα έγινε γενικευμένο lockdown, αλλά κανονικό σκληρό lockdown, όχι όπως το τρέχον. Και αμέσως μετά βλέπετε το lockdown αυτό είχε μια θετική επίδραση στην πανδημία, μέχρι και τον Απρίλιο. Το lockdown λοιπόν μπήκε 23 Μαρτίου του 2020. Προσέξτε τώρα, εδώ είναι ο αριθμός, το λεγόμενο ροταφ, ο αριθμός αναπαραγωγής του ιού. Ήταν ρο-0 τότε λεγόταν, το λέγεται ροταφ. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η πανδημία, είχε ένα ρο-0 2,4. Εδώ πέρα είχαν τα πρώτα μέτρα, τα οποία ήταν κλείσιμο σχολείων, κλείσιμο λιανεμπορίου. Και βλέπετε ότι είχε μια θεαματική επίδραση αυτά τα μέτρα. Στο ροταφ έπεσε από το 2,5 έφτασε στο 1,4, αλλά ήταν πάρα πολύ ψηλό ακόμα.
Όταν όμως έγινε το γενικευμένο lockdown, που έγινε στις 23 Μαρτίου, βλέπετε μια θεαματική επίδραση. Το ρο-0 πήγε από το 1,4, έφτασε στο 0,4. Έτσι, άρα βλέπετε πόσο ισχυρή ήταν η επίδραση τότε του καθολικού lockdown, το οποίο υπευλήθηκε, μάλλον άρχισε 23 Μαρτίου του 2020. Πάμε να δούμε τι έγινε με τους ασθενείς αυτούς. 1.000 ασθενείς, δηλαδή το 40% των ασθενών μπήκε στο νοσοκομείο. Θυμηθείτε το νούμερο αυτό. Έτσι, 40% των κρουσμάτων νοσηλεύτηκαν. Και μέσα στη διάρκεια νοσηλείας 17 ημέρες, και από αυτούς 215 περιστατικά πήγαν στην μονάδα, διασωληνόταν και πήγαν στη μονάδα που παρέμειναν 20 ημέρες. Άρα, υπόλοιπα πόσο πολύ μεγάλα είναι τα ποσοστά των ανθρώπων που μπήκαν στα νοσοκομεία και που διασωληνώθηκαν. Και όσον αφορά από τους 1.000 ασθενείς που πήγαν στο νοσοκομείο, ποια ήταν η έκβαση, το 80% εξήρθε το νοσοκομείο και το. Συγγνώμη. Και είχαμε μια θνησιμότητα 17% σχεδόν. Πολύ μεγάλη θνησιμότητα λοιπόν μεταξύ των νοσηλευμένων, των ανθρώπων που χρειάζεται από το νοσοκομείο, στο πρώτο κύμα. Έτσι λοιπόν, 3 Μαΐου άρχισε να ξανανοίγει η κοινωνία, αφού ελέγχθηκε η πανδημία. Άρχισε λοιπόν σιγά σιγά να ανοίγουν διάφορες δραστηριότητες. Φτάνοντας λοιπόν στο άνοιγμα των συνόρων τον Ιούνιο του 2015 για τους τουρίστες και πήρες άνοιγμα των συνόρων 30 Ιουνίου και είσοδος των τουριστών. Τι έγινε μετά. Βλέπετε λοιπόν η πανδημία. Είχαμε φτάσει 8 Ιουνίου να έχουμε 0 κρούσματα. Όμως παρατηρούμε και τον Ιούνιο τα πράγματα ήταν πολύ καλά. Όμως παρατηρούμε ότι στα μέσα Ιουλίου, δηλαδή περίπου 15 μέρες μετά το καθολικό άνοιγμα των συνόρων, άρχισαν σιγά σιγά τα κρούσματα να τσιμπάνε και από τις 3 Αυγούστου και μετά είχαμε μια πολύ σαφή ανωδική πορεία της πανδημίας, η οποία άρχισε και συνέχισε και τον Σεπτέμβριο. Και αυτό να δούμε ακριβώς τα κρούσματα. Βλέπετε, είχαμε Φεβρουάριο 6, Μάρτιο 1560, εδώ έγινε το καθολικό lockdown, Απρίλιο 1039, Μάιο 310, πολύ δραστικό το lockdown, Ιούνιο 524 και Ιούλιο, μέσα Ιουλίου αρχίζουν να αναβαίνουν τα κρούσματα, 1239, Αύγουστο 6000. Άρα βλέπετε λοιπόν ποια είναι η εξέλιξη της πανδημίας το καλοκαίρι που μας πέρασε. Τι έγινε από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα φτάσαμε στον Οκτώβριο, όπου είχαμε στα μέσα Οκτωβρίου μια απότομη άνοδο της πανδημίας στην Ελλάδα και αυτό κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα, που ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε λοιπόν ένα δεύτερο κύμα, το οποίο ήταν εξαιρετικά έντονο, ταλάνισε όλη την Ελλάδα. Είχαμε αρκετά κρούσματα και θανάτους. Το κύμα αυτό υποχώρησε τον Ιανουάριο και στο τέλος Ιανουαρίου, περίπου 25 Ιανουαρίου, 23-24 Ιανουαρίου, άρχισαν ξανά τα κρούσματα να ανεβαίνουν, ιδίως στην Αττική, που ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, και έχουμε το λεγόμενο τρίτο κύμα, το οποίο είχε φτάσει σε ένα τεράστιο πικ τις δύο εβδομάδες, πρώτες εβδομάδες του Απριλίου, και φαίνεται τώρα σιγά σιγά ενδεχομένως να έχουμε και μια σταθεροποίηση, θα το δούμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τώρα το σύνολο, την επιδημική καρπή, τον κυλιόμενο μέσο όρο των τελευταίων 7 ημερών, είναι 2.640 και βλέπετε από το σύνολο των κρουσμάτων, ποια είναι η πορεία, τα δύο κύματα. Εδώ πέρα μετράμε από το Σεπτέμβριο, δηλαδή είχε τελειώσει το καλοκαίρι. Βλέπετε, είχαμε ένα πρώτο κύμα τον Οκτώβριο και ένα δεύτερο κύμα με συνεχή άνοδο των κρουσμάτων από τον Ιανουάριο και μετά. Βλέπετε όμως ότι, αν δούμε τον κυλιόμενο μέσο όρο των 7 ημερών, βλέπετε υπάρχει μια σταθεροποίηση πλέον. Εντάξει, σιγά-σιγά στην τρίτη εβδομάδα, δεύτερη-τρίτη εβδομάδα του Απριλίου και ελπίζουμε αυτή η σταθεροποίηση και ενδεχομένως προοπτική τάση να συνεχιστεί. Για να δούμε τώρα τα νέα περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού, ο μέσος όρος και ο μέσος όρος των 7 ημερών είναι 25,3 κρούσματα. Ξανά λοιπόν βλέπετε εδώ πέρα στον Απρίλιο είμαστε, βλέπετε μια σταθεροποιητική και ενδεχομένως μια ελαφρά πτωτική τάση στον κυλιόμενο μέσο όρο των νέων κρουσμάτων. Κατάλληλα είχαμε το πρώτο κύμα, το δεύτερο κύμα, βλέπετε το δεύτερο κύμα ξεπέρασε σε δύναμη και ορμή το πρώτο κύμα. Τώρα όσον αφορά το μέσο όρο, τη διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων, αυτή ο κυλιόμενος μέσος όρος ήταν 44 χρόνια, στην αρχή της πανδημίας ήταν σημαντικά υψηλότερος. Αλλά λοιπόν μετακινήθηκε προς τον νεότερα, προς τους νεότερους Έλληνες πολίτες. Και αυτό βλέπετε την ηλικιακή κατανομή του 22 Απριλίου. Βλέπετε ότι για τα άτομα τα οποία είναι άτομα 75, σιγά σιγά αρχίζει και ελαττώνεται το ποσοστό τους στην πίτα.
Ενώ αντίθετα και ενδεχομένως μια σταθεροποίηση και στα άτομα άνω των 65 έως 75, αλλά όμως αυξάνει, ανοίγει η ψαλίδα στα άτομα πλέον από 45 έως 65. Φαίνεται ότι εδώ είναι η νέα ομάδα η οποία σημειώνει τα περισσότερα κρούσματα. Ενδεχομένως, το λέμε έτσι με φεταράσεις επιφυλάξεως, ο εμβολιασμός να έχει επιδράσει στον αριθμό των νέων κρουσμάτων στις ηλικίες 75+ και 65+. Αριθμός τώρα των τεστ τα οποία κάναμε. Βλέπετε στην αρχή τον Σεπτέμβριο κάναμε περίπου 10.000 τεστ ημερησίως. Αυτά είναι με την μπλε γραμμή. Συνέχεια προσθέθηκαν και τα αντιγονικά τεστ. Αυτή τη στιγμή αντιγονικά και μοριακά τεστ ξεπεράνε τις 50.000. Φτάνουμε και τις 60.000 μερικές μέρες. Το κυλιόμενο αυτές καταδίνουν 54.000 τεστ κάνουμε ημερησίως, είναι ένα πολύ σημαντικό αριθμό. Είμαστε πολύ καλά στην Ευρώπη όσον αφορά τον αριθμό των τεστ. Και όσον αφορά την θετικότητα, το ποσοστό υποθετικότητα στο κυλιόμενο μέσα στο 7 ημερών είναι περίπου 4,9 και νομίζω ότι έχει μια σταθεροποιητική και πτωτική τάση. Είχε φτάσει και 6,2-6,3 όπως βλέπετε. Τώρα έχει μια σχετική πτωτική τάση ο μέσος όρος θετικότητας. Υπενθυμίζω βέβαια ότι το όριο συναγερμού είναι το 4. Πρέπει να φτάσουμε πολύ καλά από 4 για να αρχικά και να νιώσουμε πολύ καλύτερα όσον αφορά την επιδημία. Τα στελέχη τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σας δίνω τα στοιχεία του Εθνικού Δικτύου Γονιδηματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις. Δεν γίνονται τυχαία δείγματα. Επιλεγμένα περιστατικά στέλνονται από όλη την Ελλάδα. Η μεγάλη πλειοψηφία, 91,58%, είναι το βρετανικό στέλεχος, η βρετανική μετάλλαξη, που έχει κυριαρχήσει στην Ελλάδα. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε μια νέα πανδημία στην Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε Δεκέμβριο-Ιανουάριο, έγινε μεγάλη διασπορά και συνέχεια μας χτύπησε ανελέητα που λέμε το Φεβρουάριο-Μάρτιο και λίγο τον Απρίλιο. Πάμε τώρα στην αθρηστική επίπτωση. Τελευταίες 14 ημέρες, τα ενεργά κρούσματα είναι σχεδόν 25.000. Και αν δούμε τώρα τα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού, πάνω από 150, που είναι πολύ υψηλό νούμερο, σημαίνει lockdown σε όλο τον κόσμο. Είναι, βλέπετε, όλες αυτές οι περιοχές που είναι με βαθύ πορτοκαλί, που είναι σχεδόν όλη η Ελλάδα. Οι υπόλοιποι είναι στο μικρότερο πορτοκαλί, που σημαίνει όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται από την πανδημία. Και αναλόγως εδώ πέρα, βλέπετε τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει. Έχουν λάβει οι επιδημιολόγοι, χαρακτηρίζοντας τις περιοχές σε βαθύ κόκκινο κλπ. Εάν δούμε τώρα τις περιφέρειες της Ελλάδος που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εδώ έχουμε κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού, είναι ο μέσος όρος των 7 ημερών και των 14 ημερών. Αν πάρουμε τον μέσο όρο των τελευταίων 14 ημερών, βλέπετε ότι η Αττική έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, 464 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, βλέπετε Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία, Κοζάνη, σημαντικό πρόβλημα. Η Θεσσαλία με τη Λάρισα έχει πρόβλημα. Η Θράκη είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο αρχίζει και αναδύεται. Έχει βλέπετε και αυξητική τάση. Στερεά Ελλάδα, η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα έχει σημαντικότερο πρόβλημα τώρα, όπως είναι σε φάση από μεγάλη αποκλιμάκωση. Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησος, ιδίως η Αργολίδα λίγο εκεί πέρα μας απασχολεί. Αυτά είναι τα κυριότερα. Βλέπετε όμως ότι αν δούμε την τάση που υπάρχει, βλέπετε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική πτωτική τάση. Εντάξει, σημαντική πτωτική τάση σχεδόν παντού, με εξαίρεση, ξαναλέω, τη Θράκη, η οποία είναι ένα σημείο το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Πάμε τώρα στην περιφέρεια Αττικής που είναι το σημαντικό πρόβλημα. Βλέπετε το δεύτερο κύμα στην περιφέρεια Αττικής ήταν σχετικά ήπιο και διαχειρίσιμο από κάθε άποψη. Το τρίτο όμως κύμα μας χτύπησε ανελέητα, αν θέλετε, και έφτασε την Αττική στα όρια της. Έχοντας λοιπόν, ευτυχώς όμως, τις τελευταίες δύο εβδομάδες βλέπουμε μια σταθεροποιητική και ενδεχομένως πτωτική τάση. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η φτάση και στο τέλος του Απριλίου και στον Μάιο. Αν πάμε να δούμε τις περιοχές της Αττικής που έχουν πρόβλημα, θα δούμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων, αν θέλετε, είναι στον κεντρικό τομέα, ενεργών κρουσμάτων είναι στον κεντρικό τομέα των Αθηνών και ακολουθούν ο δυτικός τομέας, ο Πειραιάς, η Ανατολική Αττική, ο νότιος τομέας και ο βόρειος τομέας παντού. Αν θέλω να δούμε τις τάσεις που υπάρχουν πτωτικές τάσεις στην Αττική, με εξαίρεση τον νότιο τομέα που ακόμα αντιστέκεται η επιδημία, αλλά και στην Αττική βλέπουμε ευτυχώς, και λέω ευτυχώς γιατί το σύστημα υγείας όπως το παρακάτω είναι πολύ πιασμένο, έχουμε πτωτική τάση. Η Θεσσαλονίκη έχει το ανάποδο, έχει ένα πολύ ισχυρό δεύτερο κύμα και ένα τρίτο κύμα το οποίο υπάρχει αλλά είναι υπιότερο και το οποίο πάλι έχουμε την τρίτη εβδομάδα του Απριλίου στάσεις σταθεροποιητικές και ενδεχομένως ελαφρά πτωτικές.
Σύνολο νοσηλευμένων για COVID-19, 22 Απριλίου, 5.432 άτομα. Και αν δούμε την πορεία των νοσηλιών, του συνόλου των νοσηλευμένων, έχουμε ξανά μια σταθεροποιητική στάση. Όχι πολύ σταθεροποιητική, αλλά νομίζω είναι αρκετά σταθεροποιητική. Ψηλά βέβαια, σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση, μια σχετική σταθεροποίηση. Και όσον αφορά τις απλές κλινές, βλέπετε ξανά ότι είμαστε πολύ ψηλά πλέον στις νοσηλίες, 4.153, πολύ ψηλότερα και από το δεύτερο κύμα. Πάλι υπάρχει μια σταθεροποίηση τις τρεις τελευταίες εβδομάδες του Απριλίου για τις απλές κλινές. Τώρα, πολύ σημαντικό έχει ο αριθμός των νέων εισαγωγών. Ο κυλιόμενος μέρος όρος των 7, των τελευταίων 7 ημερών είναι 483 και ξανά βλέπετε ότι ο αριθμός αυτός των νέων εισαγωγών πάλι έχει μια σταθεροποίηση η οποία ξεκίνησε από την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου. Τώρα, εάν δούμε νέες νοσηλίες προς εξιτήρια, θέλουμε αυτός ο δείκτης να είναι κάτω από ένα, δηλαδή οι νέες νοσηλίες να είναι λιγότερες στα εξιτήρια, έτσι ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση στην επιδημία και στο σύστημα υγείας. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1,3 και νομίζω, αν δούμε την πορεία του, έχει μια πτωτική στάση και μια νομίζω σταθεροποίηση. Ελπίζουμε τις επόμενες εβδομάδες να φτάσουμε και να έχουμε έναν. Να πέσει κάτω από το ένα αυτό ο δείκτης, δηλαδή οι νέες νοσηλίες να είναι λιγότερες από τα εξιτήρια. Ποσοστό κάλυψη σε απλόγες κλινές COVID 22 Απριλίου έχουμε 60% στην επικράτεια. Είναι καλυμμένες οι απλές κλινές COVID. Με κόκκινο είναι Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Αττική, που έχουν σημαντικό πρόβλημα και στις απλές κλινές. Στην Αττική είναι 71%, στην Αττική είναι 63%. Τώρα πάμε τώρα στις νέες νοσηλίες της ΜΕΘ, Μονάδας Στατικής Θεραπείας. Και κοιτάξτε ότι το σημαντικότερο ποσοστό είναι άτομα ηλικίας 65 και πάνω. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί τα άτομα αυτά θεωρητικά είναι εμβολιασμένα και δεν θα έπρεπε να είναι εκεί πέρα. Έτσι, δεν θα έπρεπε να νοσούν βαρέως. Εδώ έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το δούμε σαν κοινωνία. Πρέπει αυτές οι ομάδες που είναι ιδιαίτερα ευπαθείς πρέπει να εμβολιαστούν. Πάμε τώρα να δούμε τον αριθμό των ατόμων τα οποία νοσηλεύονται στη μονάδα δικής θεραπείας στην επικράτεια. Ο αριθμός είναι 8.30 στις 22 Απριλίου. Σήμερα είναι λίγο μικρότερος. Πιστεύω ότι μετά από μια ανελαίτητη αυξητική πορεία στους τελευταίους δύο μήνες, ίσως δούμε κάποια σταθεροποίηση, να κάνουμε το σταυρό μας τις τελευταίες μέρες, να το δούμε και να το πιστέψουμε. Οι κλίνες ΜΕΘ, οι οποίες είναι η κάλυψη των κλινών ΜΕΘ, είναι 87% στην επικράτεια. Το ΜΕΘ COVID εννοώ. Βλέπετε όλη η χώρα είναι κόκκινη όσον αφορά τις ΜΕΘ COVID. Όσον αφορά τώρα την Αττική, η κάλυψη είναι στο βαθύ κόκκινο, 90%. Κοιτάξτε εδώ πέρα, βλέπετε τις κατηγημένες ΜΕΘ με κόκκινο, τις πράσινες που είναι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ. Και κοιτάξτε το συνολικό αριθμό ΜΕΘ COVID, τα οποία διαθέτουμε, τα οποία είναι συνεχώς αυξανόμενος. Αυτό γίνεται γιατί αφενός μεν απλές ΜΕΘ μετατρέπονται σε ΜΕΘ COVID, με αποτέλεσμα να μην έχουμε αρκετά κρεβάτια διαθέσιμα για τους υπόλοιπους ασθενείς. Και βλέπετε εδώ πέρα κάτω, οι κλίνες ΜΕΘ πλην COVID ελαττώθηκαν, έτσι, γιατί αρκετές γίνανε COVID. Άρα, παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή μπορούμε και διαχειριζόμαστε κάπως την αξιωμένη ζήτηση σε κλίνες ΜΕΘ COVID. Πάμε τώρα στις πιθανότητες. Εάν κάποιος βρίσκεται στο σπίτι, με COVID έχει πιθανότητα 12% να νοσηλευτεί και εάν νοσηλευτεί έχει πιθανότητα σχεδόν 10% να μπει σε μονάδα ιατρικής θεραπείας. Τα νούμερα αυτά είναι υποδιπλάσια σχεδόν, υποδιπλάσια από τα αντίστοιχα νούμερα που είχαμε στο πρώτο κύμα, πράγμα το οποίο μπορούμε, αν θέλετε, να το συζητήσουμε στην συνέχεια. Η μέση διάρκεια νοσηλείας στο θάλαμο είναι 12,3 μέρες, αλλά στη μέση δυστυχώς είναι πολύ μεγάλος αριθμός και αυτό δημιουργεί μια τεράστια πίεση στο σύστημα υγείας. Πάμε τώρα στους θανάτους. Από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, βλέπετε, είχαμε ακολουθούν οι θάνατοι το κύμα των κρουσμάτων. Βλέπετε όμως ότι το τρίτο κύμα, παρότι είχαμε περισσότερα κρούσματα, από το δεύτερο είχαμε σχετικά λιγότερο θανάτους. Άρα, είχαμε πολύ καλύτερη διαχείριση των ασθενών στα νοσοκομεία, το σύστημα υγείας. Ενδεχομένως και οι γιατροί να έχουν καλύτερο learning curve όσον αφορά την COVID-19. Όσον αφορά τους νέους θανάτους, ο κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών είναι περίπου 78, είναι πολύ υψηλός δυστυχώς ακόμα. Και αν πάμε τώρα τους θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμό, ο κυλιόμενος μέσος όρος είναι 7,5, είναι πολύ σημαντικό. Το Σεπτέμβριο ήταν 2,1. Αυτή τη στιγμή ο δείκτης αυτός είναι 7,5. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα στο μέσο όρο θανάτων. Πάμε τώρα στο δίκτυο RT, το περιβόητο δίκτυο αναπαραγωγής του ιού. Με βάση τις ΜΕΘ διασωληνώσεις και θανάτους, συνολικά στην Αττική είναι 0,95,
πράγμα το οποίο είναι θεωρητικό, ελπίζω να κατέβει παρακάτω. Και η πιθανότητα αυτό να ισχύει, να είναι όντως κάτω από ένα, είναι σχεδόν 65% που έχει αυτή πιθανότητα. Και στην Νότια Ελλάδα 0,88. Άρα νομίζω ότι σιγά σιγά στην Νότια Ελλάδα έχουμε μια αποκλιμάκωση. Στην Βόρεια Ελλάδα όχι ακόμα. Στη Θεσσαλονίκη το RT είναι περίπου 1,01 και στην Βόρεια Ελλάδα 1,04. Θέλουμε ακόμη δουλειά για να σταματήσει να εξαπλώνεται η επιδημία στην Βόρεια Ελλάδα. Και φτάνω στο τελευταίο μέρος της ομιλίας μου, το οποίο μου ζήτησαν οι οργανωτές να καλύψω, είναι προβλέψεις για την εξέλιξη της πανδημίας. Για να κάνει προβλέψεις για την εξέλιξη, πρέπει να ρωτήσει τον ειδικό, ο οποίος είναι ο κύριος που βλέπετε εδώ πέρα, ο οποίος θα δει τη μαγική σφαίρα. Και το λέω αυτό γιατί. Το λέω γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για την πανδημία πέραν της μιας εβδομάδας. Άντε να βάλουμε και δύο εβδομάδες να τις βάλουμε μέχρι εκεί. Παραπάνω υπάρχουν τόσο πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που πραγματικά κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Και με βάση αυτό, κοιτάξτε το μοντέλο το οποίο ετοίμασε ο κύριος Τσιόδρας και μας λέει ποια θα είναι η εξέλιξη των διασωληνώσεων στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρόληψη 22 Απριλίου 2021 με βάση τα διάφορα σενάρια για το πώς θα είναι ο δείχτης R. 1,1, 1,05, 1 κλπ. Βλέπετε ότι ακόμη και αν πέσουμε στο 0,9 που θέλουμε να πέσουμε, έως και 21 Ιουνίου θα έχουμε πάνω από σχεδόν 400 διασωληνωμένους ασθενείς. Άρα βλέπετε ότι θα έχουμε μια πολύ αργή αποκλιμάκωση στην πίεση στο σύστημα υγείας. Και τελικά τι θα γίνει στον κόσμο, πότε θα ξεπερδέψουμε αυτή την πανδημία. Σας νομίζω το πιο σημαντικό paper, προβλεπτικό paper, αν μου επιτρέπετε τον όρο, είναι αυτό το οποίο δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2020, δηλαδή στο τέλος της πρώτης πανδημίας, στο Science, το οποίο νομίζω μας λέει γενικά την αλήθεια. Αυτό το οποίο λέει λοιπόν, είπαν λοιπόν στο μέσο του πρώτου κύματος στην Αμερική, αυτό λοιπόν που είπαν οι συγγραφείς είναι ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε επαναλαμβανόμενα κύματα της επιδημίας μετά την πρώτη περίοδο. Αυτό έγινε. Τώρα τα σενάρια είναι τρία. Το πρώτο είναι να έχουμε κορυφές και κοιλάδες, οι οποίες θα πηγαίνουν έρχονται. Αυτό δεν νομίζω ότι συνέβη. Το δεύτερο, το οποίο μάλλον συνέβη, είναι ένα καλό πρωτοκύμα, το οποίο υπολογίστηκε ήταν Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2020, συνέχεια ύφεση και συνέχεια τον Ιανουάριο του 2021, ένα ισχυρό δεύτερο κύμα, το οποίο όντως συνέβη. Αυτό το σενάριο λοιπόν προβλέπει ότι τον Ιανουάριο του 2022, ενδεχομένως και τον Ιούλιο του 2021, αλλά κυρίως τον Ιανουάριο του 2022, θα έχουμε και ένα τρίτο κύμα, πολύ μικρότερο βέβαια, και συνέχεια θα επέρθει η αποκλιμάκωση της επιδημίας. Το τελευταίο σενάριο μιας πανδημίας η οποία σιγοκαίει, μάλλον δεν ισχύει, έχουμε αυτά τα μεγάλα κρούσματα, τα μεγάλα κύματα, τα οποία πηγαίνουν και έρχονται. Άρα αν θέλετε να κάνετε, και μάλιστα τότε ο συγγραφέας είχε προβλέψει πέρυσι τον Απρίλιο, ότι θέλουμε ακόμα 18-24 μήνες, όπου θα έχουμε μια πολύ σημαντική δραστηριότητα της πανδημίας γύρω μας. Και αυτό όντως συνέβη και συμβαίνει ακόμα. Τώρα το δικό μου πρόβλεψη είναι ότι του χρόνου το καλοκαίρι, ενδεχομένως τον Αύγουστο του 2022, όταν θα έχουμε την αποφράδα ημέρα της, τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης, τότε ενδεχομένως θα καταστραφεί και ο ιός. Μακάρι. Θέλω να δώσω ευχαριστήριο στον καθηγητή τον κύριο Σιόδρα. Όλες οι διαφάνειες που είδατε που αφορούν την Ελλάδα είναι δική του δουλειά, η οποία να σας πληροφορήσει την κάνει μόνος του, ξεκινά τα βράδια για να τα κάνει αυτές τις διαφάνειες και να ενημερώνομαστε. Και βεβαίως τον κύριο Κακασί, τον Θανάση, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στις επιχειρηματολογίες και ετοίμασε πολλές από τις διαφάνειές που. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.